τα δικά σας πρώτα και μετά να πείτε για τους άλλους. Εμπρός. Κλείσονα. Αυτός ήταν ο Πρίαμος. Άλλος μαλάκας. Εμπρός. Τι να γίνει. Και εγώ δεν θέλω να βρίσκω, σας το έχω πει 150.000 φορές. Αλλά αναγκάζομαι. Δεν γίνεται. Δεν είμαι και από τους ανθρώπους που μπορώ να τα κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Δεν γίνεται. Θα ακούσετε αυτά που σας αξίζει. Ό,τι σας αξίζει θα το παίρνετε. Και όχι μόνο από μένα, από όλους τους Ολυμπιακούς. Εμπρός. Τι θα γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Δεν έχει τώρα εδώ πέρα, δεν είναι κάτι να γελάσουμε. Έτσι κοροϊδεύετε, εγώ θα σας γαμάω, θα σας βρίζω. Μπας, έχετε, το φιλότιμό σας φτάσει σε κάποιο όριο και τέλος πάντων να μην ξεφτιλίζεστε άλλο. Θέλετε να συνεχίζετε έτσι, θα σας γαμάω με κουβέντες. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν θα τσακώνομαι εγώ στον δρόμο με Ολυμπιακούς που δεν μπορώ να πιάσουν γραμμή για να μιλάτε εσείς και να κάνετε τις μαλακίες σας. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω με ένα οπαδό και να μου πει και αγαμίσω, γιατί έτσι οπαδικά είναι αυτά. Και να μου πει δεν έχεις ομάδα και τέτοια και θα τα βρούμε αυτά αν έχω ομάδα ή δεν έχω κτλ. Κτλ. Αυτά το Μενέλαος και το πώς τους λένε και αυτούς εκεί τους μαλάκες, είστε μπάσταρδοι, δεν ξέρετε ποιον έχετε πατέρα και γαμιέτε το σπίτι σας όλο. Ναι ρε έτσι, έτσι είναι. Το λέω φορά παρτίδα, δεν κρύβομαι, ενώ εσύ μωρή πουτάνα κρύβεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο. Εσύ κρύβεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο, εγώ δεν κρύβομαι. Γι' αυτό θα σε γαμάω. Λέγε, εμπρός. Ο Μενέλ. Ναι, της θείας το Μουνί, που είναι η αδελφή της μάνας σου. Και έχεις ένα μπάσταρδο πατέρα. Και είσαι μπάσταρδος και δεν ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας σου. Έτσι, να παίρνεις γιατί πρέπει να πληρώνεις. Εμπρός, για να ακούς τα πλησίδια σου. Ναι. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν θα πάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Αυτά θέλετε, αυτά θα ακούτε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι νομίζετε, ήρθε ο Τάκης, ο Μαλάκας. Θα το πω εγώ, ρε. Έτσι δεν λέτε εσείς, ωραία. Και να τον βρίσουμε, να τον κάνουμε, να νευριάσει, να κάνει αυτά. Σας γαμάω συνεχώς. Εγώ και ο Ολυμπιακός. Έτσι είναι. Και με ξέρετε, εγώ δεν σας ξέρω, να η διαφορά μας, πουτάνας γη, εσείς που κάνετε αυτούς τους δύο τους μαλάκες. Εμπρός. Πώς θα γίνει. Θα βρίσω τόσο πολύ για να πάρετε χαμπάρι. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Τάκη βρωμάς. Βρε γαμίσου κι εσύ. Δεν γίνεται ρε Μάκης, δεν γίνεται. Εγώ το διασκεδάζω έτσι, μην νομίζετε. Γιατί και πολλή κουβέντα και η σοβαρή κουβέντα δεν πάει και καλό, δεν κάνει και καλό στον εγκέφαλο. Ενώ λέμε και πέντε μπινελίκια, λέτε και δύο μαλακίες εσείς και ξεσπαθώνουμε. Ωραία. Εδώ είμαι εγώ. Ναι. Καλησπέρα Τάκη, Ολυμπιακάρα. Γεια. Μην ασχολείσαι ρε Τάκη με τους Μενέλαους και όλους αυτούς. Εδώ μιλάμε για τα οπαδικά ούτως ή άλλως και μόνο αυτό ερχόμαστε να πούμε κιόλας, έτσι. Ναι, αλλά παίρνουν και οι άλλοι, τι να κάνω εγώ. Α, όπως ο Μενέλαος και ο Πρίαμος. Εσύ ο Πρίαμος, ναι. Άλλος Μουνής είσαι κι εσύ. Άλλος μπάσταρδος που δεν ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας σου. Ωραία. Παίρνετε. Και τα οπαδικά θα τα λύσω εγώ με τους οπαδούς. Εσείς οι δύο είστε μπάσταρδοι. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο πατέρας σας. Ή μάλλον ξέρω εγώ. Πρέπει να είναι γάβρος ο πατέρας σας. Όλοι ένα γάβρο μπαμπά έχετε. Εμπρός. Καλησπέρα. Λέγε. Ο Τακής. Όχι, ο Θανάσης. Καλησπέρα, Τάκη. Άντε, γεια! Δεν γίνεται. Να δει μόλις σου είπα Θανάση, μου είπες Τάκη. Ενώ πρώτα που μίλησε σαν Τάκης, μου είπε, με ρώτησαν είμαι ο Τάκης. Είσαι τρελή. Εμπρός. Ναι. Έλα, Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Νικόλας από Χαλάνδρη, Ολυμπιακάρα. Μάλιστα.
Εντάξει, σήμερα έφυγε ένας μεγάλος παίκτης από το παρκέ, ο μεγαλύτερος για μένα στην Ελλάδα, ο Βασίλης Πανούλης. Ναι. Και να πω μια κουβέντα για αυτόν. Ο Μπαμπάσας! Μπράβο ρε Μάγκα. Αλλά ο Διαμαντής... Ο Διαμαντής είναι ένας μαλάκας. Οι Παναθηναϊκοί, αν είσαι Παναθηναϊκός μάλλον, εσύ, θυμάστε το τελευταίο του δευτερόλεπτο της καριέρας του, κρεμασμένο από τα αρχίδια του Σπανούλη. Εμείς, το τελευταίο σουτ που έκανε, θυμόμαστε ο Σπανούλη, να βάζει τρίποντο. Έχει μια διαφορά, ε. Δεν υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει. Εμπρός. Τακί. Ναι. Γεια. Λέγε. Άντι εσύ, ρε καημένε. Ωραίος ο μαλάκας. Μια χαρά. Ρε τι τραβάμε, ρε που φτάσαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα γίνονται, έτσι είναι η ζωή. Δεν γίνεται να είναι όλοι νορμάλ. Υπάρχουν και παλαβοί. Υπάρχουν όλοι. Εμπρός. Λοιπόν. Να πω δύο κουβέντες. Από αύριο στα εκδοτήρια του Ολυμπιακού με τον αγώνα με τα βαζέλια, τα εισιτήρια στο στάδιο Καραϊσκάκη, στα εκδοτήρια, έτσι. Το ίδιο και με την Πασκόνια. Που παίζουμε την Παρασκευή 9 η ώρα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους, εκτός από αυτούς τους μούλους που βρίζουν τα θύματα της 3-7. Εμένα και να με βρίζετε δεν με νοιάζει. Όλοι να περνάτε καλά, όλοι να έχετε ένα καλό βράδυ, εκτός από αυτά τα μουνόπανα που βρίζουν τα θύματα της θύρας.